Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Ασία Αναγνωστοπούλου, αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αυτός είναι ο πλήρης τίτλος. Ο πλήρης τίτλος. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλους. Τώρα στο δικό σας το τομέα, εσείς έχετε την τριτοβάθμια, τα πανεπιστήμια. Ναι. Και τα ΤΕΗ. ΤΕΗ, πανεπιστήμια. Θα αλλάξουν πράγματα. Συζητιέται πλέον τώρα και ο διάλογος για την παιδεία. Θα αλλάξουν, έχει εξαγγείλει και ο Υπουργός. Τα ΤΕΗ καταρχήν θα γίνουν, θα ενοποιηθούν. Κοιτάξτε, τώρα που εγκαινιάστηκε ο Εθνικός Διάλογος, ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν είναι και τα ΤΕΗ. Η δικιά μας αντίληψη. Η δική σας πρόθεση ποια είναι? Η πρόταση. Ναι. Είναι ότι τα ΤΕΗ πρέπει να γίνουν πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών. Μάλιστα. Δηλαδή είμαστε από τις σπάνιες χώρες που δεν έχουν αναδείξει την τεχνολογική εκπαίδευση. Παρόλα αυτά μπορεί να γίνει ένας μεγάλος κορμός που θα ξεκινάει από το Λύκειο και θα πηγαίνει στα ΤΕΗ, πανεπιστήμια εφαρμοσμένων αυτό επιστημών. Αυτό θέλει άλλη υποδομή ή απλώς θα του αλλάξετε τον τίτλο και τις ταμπέλες? Άλλη συστηματοποίηση θέλει. Η λογική λέει ότι θέλει και άλλη υποδομή και προσωπικό και άλλο. Και προσωπικό και άλλο. Έτσι κι αλλιώς η τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως και οι άλλες βαθμίδες, θέλουν προσωπικό. Χωρίς προσλήψεις, γενναίες προσλήψεις, δεν θα μπορέσουμε να κρατήσουμε την εκπαίδευση. Να σας πω, θα κάνουν και διδακτορικά τα ΤΕΗ? Όταν γίνει αυτή η μετατροπή, βεβαίως θα κάνουν. Ήδη τώρα έχουμε την πρόθεση να κάνουν κάτι που κάνουν άτυπα έτσι και αλλιώς, σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια, τα ΤΕΗ κάνουν διδακτορικά. Ναι, αλλά τυπικά καλό δεν μπορούν. Τυπικά έτσι. Όχι, δεν έχουν το δικαίωμα. Αντιδρούν καθηγητές στον ΑΗ όμως, θα έχετε θέμα εκεί. Γιατί να αντιδράσουν, ίσα ίσα. Συνέργειες ανάμεσα στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ είναι πάρα πολύ καλές. Ξέρετε, έχουν ειδικότητες στα ΤΕΗ που είναι πολύ σημαντικές. Υπάρχουν ΤΕΗ που είναι καλύτερα από ορισμένα πανεπιστήμια. Ναι, το λέω εγώ. Δηλαδή τώρα τμήματα βιβλιοθηκονομίας, λογοθεραπείας, τέτοια, για να σας πιάσω αυτά που είναι πιο κοντά στα δικά μου, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εντάξει, και από, έτσι, την άλλη, από την άλλη δεν μπορεί να δεν μετατρέψει εύκολα μια σχολή σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Θέλει άλλη υποδομή, επιμένω. Κοιτάξτε, είναι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, είναι ΑΕΗ και τα ΤΕΗ. Αλλά έχουμε βάλει ο τίτλος πανεπιστήμια πάντα. Έχει την πρωτοκαθεδρία σε σχέση με τα ΤΕΗ. Συν εμείς τα ΤΕΗ τα αφήσαμε ως ένα πράγμα παράλληλο, αλλά λίγο χαμηλότερο από τα πανεπιστήμια. Ναι. Παρόλα αυτά είναι τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εντάξει, και ανώτατα σύμφωνη, ιδρύματα. Εντάξει, αλλά άρα η αναβάθμιση είναι. Δεν έρχεται μια διάταξη για να αλλάξει. Γι' αυτό είπαμε ότι στον Εθνικό Διάλογο θα λυθούν αυτά και δεν είναι να αποφασίσει ένας υπουργός με μία απόφαση ότι κάνω κάθε, αυτό. Δεν υπάρχει κυβέρνηση και υπουργός να μην κάνει ένα Εθνικό Διάλογο. Ποτέ δεν έχουν καταλήξει πουθενά οι διάλογοι. Ως τώρα, δηλαδή. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Μα γιατί είναι τι βάζει ο στόχο κανένας. Ποιος είναι ο στόχος σήμερα, δηλαδή ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα για την παιδεία? Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα, τουλάχιστον στην τριτοβάθμια, είναι ότι έχουμε πραγματικά αξιόλογους ερευνητές, επιστήμονες νέους, οι οποίοι δεν βρίσκουν δουλειά στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα. Γιατί έχουν να γίνουν προσλήψεις από το 2010. Και τι θα γίνει, αλλάξει λοιπόν, αυτό. Αν λοιπόν ξεκινήσουμε, η μεταρρύθμιση έχει ως στόχο να τροφοδοτήσει με νέο αίμα την εκπαίδευση και την τριτοβάθμια, εκεί έχουμε πετύχει ένα μεγάλο πράγμα. Καταρχάς δεν φεύγει ένα δυναμικό τεράστιο που έχει φύγει. Εμείς ξεκινήσαμε ήδη προσλήψεις, αυτές που έχετε δεν πάρει είχαν έγκριση, έχετε πάρει έγκριση για προσλήψεις και πόσες? Είχαμε πάρει. Έχουμε ήδη κάνει, και ευτυχώς σήμερα λύνεται το θέμα, 195 ανθρώπους, ειδικό επιστημονικό προσωπικό που εκκρεμούσαν οι προσλήψεις τους από το 2008. Ναι. Πήραμε 50 μέλη ΔΕΠ, τον οποίο επίσης εκκρεμούσε η προσλήψή τους από το 2010. Και τώρα, με το που θα μπει ο Γενάρης, θα προκηρύξουμε 500 στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ, δηλαδή 500 θέσεις μελών ΔΕΠ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επειδή το λέτε, η μεταρρύθμιση και η μεταρρύθμιση. Ναι. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι, και οι οποίοι δεν είναι και. Είναι άνθρωποι που καταλαβαίνουν. Ναι. Οι οποίοι θεωρούν ότι η κατάργηση του νόμου Διαμαντοπούλου, ναι, ο οποίος πέρασε με τεράστια πλειοψηφία και ήταν, ναι, ο πρώτος που είχε μια ευρεία, ναι, συνένεση τότε, ναι, η κατάργησή του. Δεν πρόκειται για μεταρρύθμιση, αλλά για αντιμεταρρύθμιση. Ναι, λοιπόν, αυτό αν θέλετε να το συζητήσουμε. Μία μεταρρύθμιση έχει νόημα όταν κινητοποιεί ομάδες της κοινωνίας.
όταν δηλαδή συνομιλεί με ένα πραγματικό πρόβλημα της κοινωνίας. Εγώ θέλω να ξέρω αυτή η μεταρρύθμιση, με ή χωρίς εισαγωγικά, με ποιες ομάδες της κοινωνίας συνομίλησε. Τι εννοεί, με ποιες ομάδες? Δεν μπορείς να μη συνομιλήσεις. Δηλαδή, η δική σας με ποιους θα συνομιλήσει? Με τους νέους επιστήμονες, αυτούς που πρέπει να μπουν στο πανεπιστήμιο. Με ποιο τρόπο? Δηλαδή, φτιάχνεις τις υποδοχές, να σας πω κάτι. Αυτό σου λέει ο άλλος, δεν χρειάζεται να γκρεμίζεις ότι υπάρχει. Μπορείς να βάλεις τους νέους επιστήμονες μέσα, να αλλάζεις τα πάντα από την αρχή. Έχει εγκλωβιστεί όλη η συζήτηση για την παιδεία και ειδικά για την τριτοβάθμια με τον νόμο Διαμαντοπούλου. Έχουμε βάλει μια ιερή αγελάδα που έσωσε τα πανεπιστήμια και έρχονται κάποιοι τρελοί οι οποίοι θέλουν να το αποδομήσουν. Εδώ αυτή η συζήτηση εγκλωβίζει τα πάντα. Όταν τους φοιτητές, ας πούμε, από τι τους βάζετε μέσα στις οι Γερμανοί εκλογές. Γιατί τους βάζουν, ρε παιδιά? Οι Γερμανοί γιατί τους έχουν τους φοιτητές? Μα και εμείς τους είχαμε. Εγώ, ναι. Η δική μου γενιά πέρασε τον νόμο των φοιτητών. Και κατέληξε σε εμείς. Μια εσχρή, εσχρότατη συναλλαγή. Να διότι σας το πω, συναλλαγή. Ναι. Έγινε τότε. Όλα αυτά τα χρόνια, επί 40 χρόνια, σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής και της κοινωνικής ζωής. Ωραία. Φταίει αυτό που υπάρχει ή φταίει η μέθοδος με την οποία γινόταν? Εσείς θα μου πείτε. Ποιοι έχουν την ευθύνη? Και εδώ τώρα που λέμε έχουμε κάνει πραγματικά το τέρας του κακού, τους φοιτητές και τη συμμετοχή τους. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες που το έχουν είναι οπισθοδρομικές και αυτά. Μίλαγα εχθές με ένα συνάδελφο από τη Γερμανία. Έχει βεβαίως συμμετοχή φοιτητών σε όλα τα όργανα και στις εκλογές. Ναι, το Γερμανικό Πανεπιστήμιο. Συμφωνούμε. Okay, να το δεχτώ το επιχείρημά σας. Ναι, το Γερμανικό Πανεπιστήμιο απαγορεύει σε Αμερικανό μάνατζερ να πάει να το διοικήσει? Δεν απαγορεύει. Αυτό γιατί εσείς δεν το υιοθετείτε? Προσέχτε, προσέχτε. Ναι. Άλλο είναι η διοικητική δομή, γιατί το έμαθα και αυτό. Ναι. Υπάρχει η διοικητική οργάνωση, το διοικητικό οργανόγραμμα ενός πανεπιστημίου που ξέρετε, έχουμε μου, και εμείς, ρε παιδιά. Το ξέρετε ότι υπάρχει όλα μαζί πακέτο. Δεν μπορεί να φέρνε à la carte να παίρνετε κάτι που ισχύει στη Γερμανία. Στη Γερμανία επίσης ισχύει ότι άμα πλησιάζει έναν στα 5 μέτρα σε σκοτώνει. Να σας πω κάτι. Πώς θα γίνει δηλαδή? Να σας πω κάτι. Μία χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που στο κάτω-κάτω της γραφής είναι τους και δύο αιώνες κράτος. Είναι δύο αιώνες κράτος. Ένα λεπτό. Για να τα λέμε ένα-ένα, γιατί μου κάνετε όλες τις ερωτήσεις μαζί και δεν με αφήνετε να απαντήσω. Λοιπόν, έχει μία παράδοση αυτή η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μία παράδοση η οποία έβγαλε και άσχημα πράγματα, αλλά έβγαλε και καταπληκτικά πράγματα. Το πρόβλημα του ελληνικού πανεπιστημίου δεν είναι η εξωστρέφειά του. Οι περισσότεροι καθηγητές, οι φοιτητές μας, είναι μόνιμο σε συνομιλία με τη διεθνή κοινότητα. Ναι. Το ξέρω, γιατί είμαι η ίδια πανεπιστημιακός. Η εσωτερική του οργάνωση είναι το πρόβλημα. Ούτε αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι είχαμε ένα κράτος πελατειακών σχέσεων επί τόσα χρόνια. Έχουμε βγάλει όλοι πανεπιστήμια. Ξέρουμε, εδώ έχουμε βγάλει πανεπιστήμια. Ναι. Ξέρουμε τι σημαίνει και πώς λειτουργούν. Και εσείς τα ξέρετε. Ναι, τότε που το βγάλαμε μέχρι τώρα έχουν αλλάξει πράγματα. Δεν υπάρχει. Αλλά έχουν και παιδιά που έχουν βγάλει πανεπιστήμια. Ναι. Μη μου πείτε τώρα ότι υστερούσαν οι σπουδές. Μπορεί να ήταν με έναν άλλο τρόπο, αλλά οι σπουδές δεν υστερούσαν. Εγώ το ξέρω, γιατί πήγα από φοιτήτρια ελληνικού πανεπιστημίου, φοιτήτρια ξένου πανεπιστημίου και μεγάλου. Mm-hmm. Ποτέ δεν αισθάνθηκα να υστερώ. Και ξέρω μετά ως καθηγήτρια τις σχέσεις που είχα, και όχι μόνο εγώ, οι περισσότεροι συνάδελφοι. Είχε και έχει το ελληνικό πανεπιστήμιο προβλήματα, αλλά τα προβλήματα του δεν είναι οι φοιτητές. Ναι, πάντως από την άλλη μεριά. Εντάξει, είναι ένα πελατειακό σύστημα που επικράτησε σε όλη την χώρα. Πού ήταν και δηλαδή? Το συγγενολόγιο των καθηγητών που καταλαμβάνουν όλες τις θέσεις είναι ένα πρόβλημα στα πανεπιστήμια? Βεβαίως ή δεν είναι? Είναι ένα πρόβλημα. Ποιος θα πει ότι είναι οι φοιτητές? Δεν είναι οι φοιτητές το πρόβλημα. Ακριβώς αυτό λέω. Και όπως λέμε πάντα, η λαϊκή σοφία. Το κεφάλι βρωμάει από το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, αλλά από την ουρά το πιάνεις. Από το κεφάλι δεν έχεις και ψάρι ποτέ. Να σας πω κάτι. Φέτος που καθιερώθηκε η ηλεκτρονική προέγγραφη, ξέρετε για πότε κοπήκανε τα τραπεζάκια στα πανεπιστήμια? Μπράβο. Γιατί τα τραπεζάκια των παρατάξεων ακουμπούσαν σε πραγματικές ανάγκες των φοιτητών. Ωραία. Όταν ο άλλος για να γραφτεί ήταν στην επαρχία, έπρεπε να βρει κάποιους να του κάνουν αυτή τη δουλειά. Όταν τα συγγράμματα και οι σημειώσεις δινόντουσαν 15 μέρες πριν από τις εξετάσεις, όλα αυτά φτιάχνανε τις παρατήρες. Πέστε μας κάτι, γιατί να μην μας πιέζει και ο χρόνος, γιατί έχουμε πολλές ερωτήσεις ακόμα. Οι αιώνιοι φοιτητές θα επανέλθουν?
οι αιώνιοι φοιτητές. Γιατί άλλο ένα, συζήτηση. Ναι. Και αυτό σας ρωτάνε, άλλο ένα θέμα που το έχουμε κάνει, δηλαδή σε αυτή τη χώρα. Αλλάζει, αυτό που δεν είναι πρόβλημα. Αλλάζει τίποτα ως προς τα χρόνια των σπουδών? Τα χρόνια των σπουδών είναι νη συν δύο. Ναι. Δηλαδή 4 συν 2. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα κανένας φοιτητής, μένει ή δεν μένει, δηλαδή φεύγει ή δεν φεύγει, δεν έχει κανένα προνόμιο, δεν απασχολεί το πανεπιστήμιο. Αυτό που λέμε αιώνιοι φοιτητές είναι αν θα έχουν το δικαίωμα να πηγαίνουν σε εξεταστικές ή δεν έχουν. Αν δηλαδή τον διαγράφεις οριστικά από το πανεπιστήμιο, ναι, ή δεν τον διαγράφεις. Ναι, μισό λεπτό. Εντάξει, δεν έχουν είναι απολύτως κανένα προνόμιο, ούτε συγγράμματα, όχι, ούτε φοιτητική μέρη. Αλήθεια, ούτε αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά τότε ποιος είναι ο λόγος που το επαναφέρετε εσείς αυτό? Δεν το επαναφέρουμε εμείς τώρα. Είχε επανέλθει με τον Μπαλτά. Συγγνώμη, γιατί? Γιατί? Πού μας εμποδίζουν? Θα σας πω πού μας εμποδίζουν. Και θα σας πω και η αξιολόγηση του Πανεπιστημίου από τους διεθνείς οίκους. Ναι. Όταν έχει 10.000 αιώνιους φοιτητές, δεν είναι χαμηλότερη? Όχι. Πώς όχι? Δεν, παιδιά, πώς όχι, δεν είναι κριτήριο, λέει αυτό. Δεν είναι κριτήριο. Εμά μα κάνανε πέρσι αξιολόγηση με διθυράμβους. Να σα πω πού μα εμποδίζουν. Με διθυράμβους. Να σα πω πού μα εμποδίζουν. Ναι. Όλοι ξέρουμε ότι όταν υπάρχουν κάποιοι κανόνες, πειθαρχεί και το ίδιο το παιδί. Στα, ναι, στα έξω, στα πανεπιστήμια που έχετε και εσείς σπουδάσει, ναι, ξέρατε ότι αν δεν περάσετε ένα έτος, γεια σου. Ναι. Θα πήγαινε, ναι, στον μπαμπά σου μετά. Ναι. Ναι. Και αναγκάστηκε, σε έβαλε στο κεφάλι σου κάτω, παρότι είχε στις νεανικές ορμές όπως, ναι, έχουν όλοι οι φοιτητές, ναι, να τελειώνει. Αυτό, ναι, γιατί εσείς το. Γιατί το ξαναγυρίζετε πίσω τώρα? Να σας πω. Το ξαναγυρίσατε. Εγώ, ο μπαμπά σου είχε. Ναι. Για θα σας πω. Και θα το δούμε λόγο και στον εθνικό διάλογο. Εγώ, αλλά βλέπω εγώ, να το κάνω παιδί μου, εγώ βλέπω το παιδί μου ότι αν ξέρει ότι θα έχει 2-3 χρόνια περισσότερα από το έτη σπουδών για να τελειώσει, πειθαρχεί κάτι κάτω και διαβάζει. Κάποτε πρέπει να δούμε και τα νούμερα των αιώνιων φοιτητών. Μπορείτε να μας πείτε γιατί επανήλθε? Εγώ να σας πω ένα ερώτημα. Να κάνω ένα ερώτημα. Εσείς συμφωνείτε? Καθίστε να το απαντήστε μου. Μην μου ξεφεύγετε. Εγώ να σας πω. Εσείς συμφωνείτε? Δεν με ενόχλησαν ποτέ οι αιώνιοι φοιτητές. Δεν τους κατάλαβα ποτέ. Όχι ως καθηγήτρια. Μα δεν αφήνεις το παιδί να πειθαρχήσει να διαβάσει, να πάρει το πτυχίο. Ρε παιδιά, τώρα στο πανεπιστήμιο που είναι ενήλικας ένας άνθρωπος, πειθαρχεί ή δεν πειθαρχεί? Πειθαρχώς όλοι. Και ακόμα και τώρα πειθαρχούμε εμείς όταν ξέρουμε. Όταν ήμουν εδώ στη φιλοσοφική, ποτέ δεν είχα στο μυαλό μου ότι μπορώ να γίνω και αιώνια φοιτήτρια. Εντάξει, μπορεί να ήξερα να, ότι θα τελειώσω στα 4 χρόνια. Τελείωσε. Όχι, δεν ήμουν σπασίκλας. Ναι. Μετά έγινε. Ήμουνα πριν και μετά, αλλά στο πανεπιστήμιο δεν ήμουν σπασίκλας. Ήξερα ότι έχω 4 χρόνια. Άντε το πολύ 4,5. Δεν θα πήγαινα παραπάνω. Το αιώνιος φοιτητής που το έχουμε κάνει εμείς αυτό είναι άνθρωποι που εγκαταλείπουν το πανεπιστήμιο για 1000 λόγους. Γιατί παντρεύτηκαν, γιατί υποχρεώθηκαν να κάνουν, να πάνε να κάνουν. Υπήρξε στην κρίση, υπήρξε κόσμο που ξαναγυρίζει το πανεπιστήμιο για άλλους, ναι, λόγους από το παρατάγανε παλιότερα. Ναι, και ξαναγυρίζει μετά από 5, 10, 20 χρόνια να δώσει εξετάσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε και επειδή τους ξέρω. Το μεγάλο πρόβλημα είναι. Εγώ μόνο μπορώ να μιλήσω ότι θα ήθελα να υπάρχουν κάποια όρια. Πώς δεν υπάρχουν? Όχι προς το χρόνο. Πείτε μου κάτι. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι οι νέοι επιστήμονες που είναι εκτός αγοράς. Που μένουν αόρατοι, ενώ είναι το σημαντικότερο δίδυμο. Δεν βρίσκουν δουλειά έξω. Που δεν βρίσκουν δουλειά και μέσα στα ίδια τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ, να ανανεώσουν το αίμα. Το πανεπιστήμιο δεν μπορεί να παράγει επιστήμονες για το προσωπικό του. Να σας πω κάτι. Μικρό η ελληνική κοινωνία επένδυσε πάρα πολύ. Έχουμε γύρω στις 7-8 χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή στελεχώνουν θέσεις εργασίας σε πανεπιστήμια του εξωτερικού ή σε άλλες δουλειές του εξωτερικού, ερευνητικά, ναι, κέντρα, νοσοκομεία, όλα αυτά. Μιας πολιτείας στο καθήκον είναι να τροφοδοτήσει τα ιδρύματά του και τους χώρους εργασίας με αυτό το νέο αίμα. Δεν μπορείς να αφήνεις αόρατους από την κοινωνία το σημαντικότερο κομμάτι του. Επειδή αυτό το ξέρω να βγάζει πτυχιούχους. Δεν μπορεί το πανεπιστήμιο, ένα μικρό κομμάτι των πτυχιούχων. Θα κατευθυνθεί στο πανεπιστήμιο και για τους ανθρώπους που έχουν κάνει διδακτορικά, ξέρετε, ναι, τι κεφάλαιο επιστημονικό έχει η Ελλάδα. Και λεφτά αυτή τη και κόπος και εθνική εμένα πόρια. Μου λένε ξένοι φίλοι ότι έχουμε από τις πιο μορφωμένες νεολαίες. Αλήθεια. Γλωσσομαθέστατες και όλα αυτά. Είναι μεγάλο πλήγμα για ένα κράτος. Μην μου κάνετε τώρα τη συζήτηση για τους αιώνιους φοιτητές ή για τον νόμο Διαμαντοπούλου όταν πρέπει να λύσει
ένα κράτος σε αυτό το μείζον πρόβλημα. Είναι όλο αυτό. Όχι, δεν είναι ένα πακέτο. Είναι ένα πακέτο. Δεν είναι ένα πακέτο. Κουλτούρας. Γιατί όταν θεωρήσαμε ότι μείζον στόχος στην περίοδο κρίσης είναι να αλλάξουμε το DNA του πανεπιστημίου και δεν βλέπαμε το χάος που δημιουργείται. Ναι, αλλά, να σας πω κάτι. Εκεί δεν κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια τόσα χρόνια, αλλά δεν είναι και δυνατόν κάθε φορά που πηγαίνει ένας υπουργός παιδείας. Κατά μέσο όρο, κάθε ένα χρόνο αλλάζει ο Υπουργός Παιδείας. Εδώ και 40 χρόνια που θυμάμαι εγώ. Δεν είναι να ρωτήσω κάθε τρεις και λίγο να γίνεται έτσι. Νομίζετε ότι ήταν πετριά δικιά μας ότι αλλάζουμε? Όχι. Ήτανε προτάσεις Πριτάνεων και Προέδρων ότι δεν μπορούσε να λειτουργήσουν. Μιλάω για μια πραγματικότητα για το πώς ταλαιπωρείται η έννοια παιδείας σε αυτή τη χώρα. Η έννοια παιδεία ταλαιπωρείται όταν ο καθένας από εμάς έχει στο μυαλό του κάτι και λέει εγώ θα το κάνω. Ναι. Χωρίς να βλέπει τι παράδοση έχει αυτό το πράγμα. Οι υποδοχές, οι βαριές που μπορεί να σταθεί. Να αλλάξω αυτό που έχει κακοφορμήσει, αλλά να μην αποδομήσω ένα πράγμα το οποίο έχει λειτουργήσει. Γιατί κακά τα ψέματα, όσα προβλήματα και να έχει το ελληνικό πανεπιστήμιο, ακόμη κρατιέται όρθιο. Αυτό κάτι δείχνει. Πάντως υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να μπουν εκεί μέσα. Τι να μην μπορούν να μπουν εκεί μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι, ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν φαινόμενα, να μπουν. Υπάρχουν φαινόμενα και εγώ εκεί το αποδίδω στο ότι οι φοιτητές έχουν περιθωριοποιηθεί από τη διαδικασία την πανεπιστημιακή. Δηλαδή όταν οι φοιτητές εμπλέκονται. Περιθωριοποιήθηκαν οι φοιτητές από την πανεπιστημιακή διαδικασία. Θα κυνηγήσουν τον Καμπουράκη των οικονομικών αν βρεθούν μέσα στο πανεπιστήμιο. Εμένα, την ίδια που ή εσένα, ή τους αξιολογητές. Ψυχή και αίμα αυτού του πανεπιστημίου και εμένα την ίδια. Έχω αρχίσει να αντιβάλλω αν μπορείτε και εσείς να κυκλοφορήσετε. Να σας πω κάτι. Ναι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Εγώ που είμαι. Αν ο Υπουργός Παιδείας μας λέει ότι δεν μπορεί να κυκλοφορήσει, τι θέλετε να συμπεράνουμε τώρα? Να σας πω όμως κάτι. Τι θέλετε να συμπεράνουμε, πες. Όταν τα 95%. Υπάρχει ένα γερμανικό πανεπιστήμιο ή αγγλικό που δεν μπορεί ο Υπουργός να μπει μέσα? Όταν το 95% των φοιτητών το έχει περιθωριοποιήσει από το πανεπιστήμιο, τον κάνει μαθητή. Εκεί είναι επόμενο ότι δεν έχεις αυτό το σώμα, το φοιτητικό, το οποίο επιτρέπει να χάνονται όλες αυτές οι ομαδοποιήσεις, οι στενές ομαδοποιήσεις, λοιπόν, που είναι λίγο, που είναι λίγο λίγα άτομα και τα οποία δημιουργούν. Λοιπόν. Να σας πω, στο Πάντιο γιατί δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα, για παράδειγμα. Στο Πάντιο δεν έχουμε. Καλά. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι κι εσείς δεν είστε ευτυχείς να είστε υπουργός παιδείας και να έχετε συνέστηση, γιατί είσαστε ειλικρινείς και σας θυμάει αυτό, ότι δεν μπορείτε να πείτε στα πανεπιστήμια. Βέβαια δεν είναι. Δεν είμαι ευτυχής. Δηλαδή. Να σας πω όμως, συγγνώμη, δεν είμαι ευτυχής όμως καταρχάς για πολλά άλλα πράγματα. Εννοείται. Για την υποχρηματοδότηση των πανεπιστημίων, γι' αυτά δεν είμαι ευτυχής. Αυτό είναι το τελευταίο για το οποίο δεν είμαι ευτυχής. Λοιπόν, καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους.